Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κάναλο. Ήρθε το φθινόπωρο, όπως καταλάβατε, και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με κάτι καλύτερο, γιατί έχουμε τρία outfits σε αυτό το βίντεο. Το μακιγιάζ που ζητήθηκε, γιατί είναι όντως πολύ ωραίο φθινοπωρινό μακιγιάζ και εύκολο και γρήγορο μακιγιάζ, και θα σας δείξω κάποια από τα καινούργια προϊόντα που αγόρασα. Και πραγματικά τα δοκίμασα και είμαι πολύ ικανοποιημένη. Πάμε να δούμε τι θα κάνω σήμερα. Θα ψεκάσω το πρόσωπό μου με το NYX Girl With Me. Από Maybelline θα χρησιμοποιήσω το Dream Urban Cover. Είναι στην απόχρωση 126 η δικιά μου. Αμέσως μετά θα πάρω το make-up και θα το τοποθετήσω σε όλο μου το πρόσωπο. Έχει τέλεια κάλυψη και ταυτόχρονα είναι ελαφρύ πολύ στο πρόσωπο και έχει και αντιλιακό δίκτυ με 50 δίκτυ προστασίας. Γενικά εμένα τα 50 μου κάθονται βαριά και δεν τα προτιμώ, αλλά αυτό μου κάτσε τέλεια, πραγματικά. Δοκιμάστε το. Τέλεια. Αφού έβαλα και το make-up μου, θα συνεχίσω με ένα μολύβι της Maybelline, το οποίο είναι το Tattoo Eyeliner. Τώρα θα χρησιμοποιήσω το καφέ. Είναι η απόχρωση 910 Bold Brown και θα σχηματίσω εδώ μια γραμμή ακολουθώντας τη γραμμή που έχει το μάτι μου, και με ένα πινέλο που έχει έτσι κλαϊνό τριχίδιο θα πάρω και θα βγάλω προς τα έξω. Βγάλω όσο περισσότερο μπορώ. Το μπλεντάρω εγώ τώρα στην ουσία αυτό. Και προς τα πάνω λίγο, έτσι, να δημιουργήσω εδώ ένα κλικ, ένα κάτι. Και κατευθείαν δημιούργησα μία κόγχη, όπως βλέπετε εδώ. Το ίδιο θα κάνω και στο άλλο μάτι. Ωραία, αφού σχημάτισα το ίδιο και από την άλλη, ξέρω σας φαίνεται λίγο περίεργο ακόμα, θα πάρω από την καινούργια παλέτα που αγόρασα από την, που είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι η Tartlet in Bloom. Έχει πολύ nude χρώματα μέσα. Και με το 228 από Zoeva θα πάρω την απόχρωση Rebel, που είναι αυτή εδώ, και θα κάνω σβήσιμο τώρα αυτόν που έβαλα πάνω. Και κατευθείαν γλύκανε όλο αυτό. Αυτά δεν νομίζω ότι μπορείτε να τα βρείτε δυστυχώς στα Sephora της Ελλάδας. Τα πήρα και τα δύο από εξωτερικό. Ίσως να μπορέσετε να τα παραγγείλετε από κάποιο site. Στη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο, ειδικά για την Tarte, που να πουλάει Tarte. Αλλά παρόλα αυτά, Zoeva μπορείτε να βρείτε σε site. Αν βρω κάτι θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή. Δεν έχω βάλει καμία βάση στα μάτια μου, αλλά θα χρειαστεί στο σημείο που θα βάλω τα σήμερα μου, για να κρατήσει καλύτερα. Και έχουμε αυτό το πολύ γρήγορο αποτέλεσμα. Αμέσως μετά θα πάρω από Urban Decay, είναι το Eyeshadow Primer. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αρκετά ανοιχτόχρωμο. Υπάρχει όμως και για σκουρότερες. Το απλώσω με το χέρι μου, ίσα ίσα εκεί που θα βάλω το σήμερα, με προσοχή να μην σβήσω αυτό που έχω
έχω φτιάξει μέχρι στιγμής. Πολύ λίγη ποσότητα θέλω. Τέλεια. Θα πάρω πάλι το blending brush που χρησιμοποίησα πριν λίγο από ζωήβα για να μπλεντάρω λίγο εδώ πάνω που έσβησε, να δώσω πάλι το βάθος που είχα. Η σκιά που είχα χρησιμοποιήσει εκείνη τη μέρα, που ήταν λίγο πορτοκαλί, την χρησιμοποίησα από την Natural της Too Faced. Επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει σαν παλέτα στα Sephora, υπήρχε, αλλά δεν ξέρω αν ήταν limited edition, νομίζω τώρα έχει κάνει μια πιο εξελιγμένη ίδια. Από Royal Enfantin θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το πινελάκι, ήταν στην παλέτα που είχα πάρει από τη Royal Enfantin, γι' αυτό θα σας χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Είναι για να βάζω τα σήμερα, αυτό με βολεύει πάρα πολύ. Και θα πάρω το Hot Butter It και θα βάλω στο κινητό βλέφαρο. Εδώ δηλαδή που βάλαμε το primer μας. Και γράφει απευθείας τέλεια. Τα μποναριστά για να μπει καλύτερα και στο τέλος σέρνουμε λιγάκι. Αφήνουμε λίγο κενό μπροστά, όχι τόσο πολύ όσο άφησα τώρα εγώ, γιατί θα βάλουμε και λίγο ανοιχτόχρωμο σήμερα. Για μένα πινέλο. Εγώ συγκεκριμένα έχω από Sephora το νούμερο 29, υπάρχει ακόμα, είναι έτσι. Με βολεύει πολύ για να βάζω στην εσωτερική γωνία. Θα πάρω από την ίδια παλέτα. Αυτή είναι εδώ την απόχρωση. Είναι η Honey Pots. Και με το ίδιο πινέλο θα πάρω μία απαλή, αυτή είναι εδώ στην τη Honey Butter θα πάρω, για να βάλω στο κάτω μέρος του ματιού ή σε για να δώσω κάτι σαν φως. Okay. Αυτό ήτανε. Πάμε τώρα να βάλουμε το concealer μας, που είναι πάλι από Tarte. Το συγκεκριμένο concealer το πήρα, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό από το εξωτερικό. Είναι πολύ φημισμένο, το έχετε δει σίγουρα κι αλλού. Απλά πήρα λάθος απόχρωση, δεν την αγόρασα εγώ, την αγόρασε η μαμά μου που ήταν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τη συνδυάσω με τις Maybelline, το Instant Eraser. Τα βάζω μαζί εγώ για να έχω την απόχρωση που θα επιθυμούσα. Θα βάλω πολύ λίγο γιατί είναι πάρα πολύ καλυπτικό, πραγματικά είναι πολύ καλυπτικό και έχει και πολύ μεγάλο σφουγγαράκι. Και θα μπλεντάρω με ένα blending brush, εγώ έχω αυτό το Diamond από τη Real Technique. Μία τάση να τα κάνω όλα να βγαίνουν προς τα πάνω, αυτό θέλω να σώσω με το concealer. Να δημιουργήσω την ανόρθωση και θα βάλω και λίγο έτσι εδώ. Τέλεια. Θα περάσουμε στο contouring, θα τα κάνω πολύ γρήγορα, σας το έχω ξαναδείξει, αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και στο 10 minutes makeup routine που σίγουρα θα τα έχω πολύ πιο αναλυτικά με το contouring, για να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα. Θα χρησιμοποιήσω από Anastasia Beverly Hills την παλέτα Contour Hit Palette. Έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις, την μία ήδη την έχω τελειώσει. Εγώ παίρνω και από τις τρεις αποχρώσεις. Και αγκαλιάζω το κόκαλο. Μου αρέσει πάρα πολύ να προσθέτω και λίγο bronze, γιατί αυτό είναι ναι μεν το contouring, αλλά εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο λαμπερό σκούρο χρώμα και χρησιμοποιώ από τη MAC το Global Glow. Είναι
πραγματικά από τα αγαπημένα μου. Το τελειώνω συνέχεια και το ξαναγοράζω. Λοιπόν, δίνει κάτι διαφορετικό νομίζω. Και πάντα όταν βάζω bronze, τραβάω και από το μάτι. Να ενώνονται αυτά, μου αρέσει. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα πραγματικά, το αγάπησα αυτό το προϊόν, το αγάπησα. Είναι από Μπέκα, αυτό εδώ πέρα, που είναι το συλλεκτικό της κομμάτι. Παιδιά, πραγματικά το highlight αυτό δεν υπάρχει. Τι να σας λέω τώρα, τι να λέω. Πάμε να δούμε την εφαρμογή. Από Real Technique θα χρησιμοποιήσω αυτό το, κάπως blending θα το πω, αυτό το brush. Αλλά εγώ βάζω highlight αυτό. Δείτε εδώ τώρα αποτέλεσμα. Να τρελάνει κόσμο. Υπάρχει ακόμα στα Sephora, τρέξτε να το προλάβετε. Μόνο αυτό εγώ θα πω. Και βάζω και στο ανοχύλος. Είναι πιο juicy τα χείλια. Με ένα πιο λεπτό πινέλο, αυτό εδώ ας πούμε, που το έχω βάλει από το AliExpress. Το βάλω στην άκρη της μύτης. Και εδώ πάνω, σε αυτή τη γραμμή εδώ πέρα που είναι πολύ ωραία να λάμπει. Και στην εσωτερική γωνία μου. Όμως φωτίζει η εσωτερική γωνία, είναι άλλο πράγμα. Θα βάλω μάσκαρα την Falsies από Maybelline, The Falsies Black Drama. Από Maybelline θα χρησιμοποιήσω το Ink Crayon στην απόχρωση 20 για να, να κάνω περίγραμμα στα χείλια μου. Είναι έτσι αυτά τα κραγιόνα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Και θα δημιουργήσω ένα ombre με το Matte Ink στην απόχρωση 05, που είναι αυτό εδώ το απαλό ροζομπέζ. Θα χτενίσω λίγο τα φρυδάκια μου, έτσι ώστε να είναι προς τα πάνω. Και θα φιξάρω το πρόσωπό μου με το Bare With Me Multitasking Primer. Και το look μου είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε like από κάτω. Αν σας άρεσε να με παρακολουθείτε κάντε subscribe στο κανάλι μου. Αν κάνετε αυτό το μακιγιάζ ή κάποιο από αυτά τα outfit που έκανα, στείλτε μου στο Instagram μια φωτογραφία, το όνομα μου θα εμφανιστεί από κάτω. Στείλτε μου μια φωτογραφία να δω πώς το κάνατε εσείς, τι καταφέρατε. Είμαι πολύ περήφανη όταν βλέπω τέτοια πράγματα. Σας φιλώ γλυκά και τα λέμε σύντομα.